Όλες. Αλλά θα μου απαντάσεις γρήγορα. Ναι. Η φιλοσοφία της ζωής σου. Να φτιάξουμε το μέσα μας. Το μέσα μας. Ναι. Δεύτερο, στα άστρα πιστεύεις? Στο ξεμάτιασμα κυρίως. Στα άστρα. Στα άστρα από σοβαρούς ανθρώπους μόνο. Από σοβαρούς ανθρώπους. Δηλαδή, και όχι σε λεπτομέρειες. Η αστρολογία χωρίζεται από τους σοβαρούς και τους μη σοβαρούς. Ναι, δηλαδή η λεπτομέρεια στη σήμερα τα πόημα θα σου γίνει αυτό, το λέει το άστρο, μια μπουρδα είναι. Να μου πει έτσι ένα γενικό, να το ωραία. Ακούσω. Σε αυτά που λέει ο Μάξιμος ότι θα έρχεται η καταστροφή του κόσμου που να είναι η συντέλεια του κόσμου, η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Αντίχριστο και αυτά, τα πιστεύεις αυτά καθόλου? Όχι. Στα μαθηματικά, στη μαθηματική. Τέταρτη ερώτηση αυτή. Ναι. Αυτά που μας λέει ο κύριος Αργυρόπουλος, ο φίλος μας, για τα μαθηματικά που όλα έχουν ένα αριθμό και αυτά, ναι. Και η οικονομία, ναι. Συγκαμπουράκη, ίσον, κοινωνία, ώρα μέγκα. Πρωινή εκπομπή, κοινωνία. Με επιφύλαξη. Με επιφύλαξη. Ναι. Με επιφύλαξη. Εδώ σήμερα λοιπόν, αρχές του χρόνου του 2008, θα τα συστήσουμε όλα αυτά, θα τα ξεδιαλύνουμε όλα τα μυστήρια. Ναι. Έχει φτιάξει μια σύνθεση συγκλονιστική. Συγκλονιστική, καταπληκτική. Κώστας Λεφάκης, αστρολόγος. Εγώ πρέπει να σου πω και να το πω και στον κύριο Λεφάκη ότι όταν ακούω διάφορους αστρολόγους, όχι τον Κώστα που τον παρακολουθώ από την εφοδοπία παλιά και είναι, κάνει ας πούμε, σύμφωνα με αυτά που πιστεύει, κάνει μια πολύ υπεύθυνη δουλειά. Mm. Αλλά εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Ναι. Ξεκαθαρίζω το θέμα αυτό. Καλά κάνεις. Α, καλά κάνω. Βεβαίως. Διότι η αστρολογία δεν είναι πρόβλεψη, είναι πρόληψη. Α, είναι πρόληψη. Ωραία. Θα τα πούμε λοιπόν όλα αυτά. Έχουμε τον πατέρα Μάξιμο εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Χρόνια καλά και καλή χρονιά σε όλους. Ναι, χρόνια καλά. Δεν λες πολλά γιατί εσύ λες. Δεν λέω πολλά, διότι σε... μόνο 10 χρόνια ακόμα έχουμε. Πόσα μας μείνανε? 10 με 11 χρόνια. Μετά? Και μετά. Αλλά και πριν τα 11 χρόνια. Μετά δεν υπάρχει μετά. Μετά είναι Δευτέρα Παρουσία. Τέλος του κόσμου, τώρα του κόσμου και η αρχή της αιωνίου ζωής. Το χάος. Πριν το 10, όχι χάος, αιώνια ζωή. Α. Αιώνια ζωή κοντά στο Θεό. Ή κοντά στο Σατανά, ανάλογα που θα επιλέξει ο καθένας. Αλλά πριν τα 10 χρόνια όμως, έχουμε 3 χρόνια, τα οποία θα είναι από το 15 μέχρι το 18, που εκεί θα συμβούν όλες οι μεγαλύτερες καταστροφές του κόσμου που μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Σύμφωνα με τον αδιάπιστο λόγο του κυρίου. Καλά, συγγνώμη, για άμα τα προβλέψεις αυτά, δεν σε έχει πιάσει μια τρομάρα? Όχι, εμένα προσωπικά όχι. Μα καταστροφές θα είναι σύμφωνα με το. Συγγνώμη, είναι κάποια πράγματα, κύριε Καμπουράκη, κύριε Οικονομία, τα οποία είναι να γίνουν. Παράδειγμα, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έγινε, ο πρώτος έγινε. Εάν κάποιοι βρισκόταν τότε και έλεγαν ότι θα συμβούν αυτά και αυτά τα γεγονότα. Πάνε πει λοιπόν ότι δεν θα γινόντουσαν επειδή τα είχαν προβλέψει ή ότι ο κόσμος έπινε με τρομοκρατική. Εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά άμα το πάμε έτσι, τότε ούτε το ασφαλιστικό χρειάζεται να ασχολούμεθα να λυθεί, ούτε χρηματολόγιο πρέπει να λυθεί. Ασχολούμαστε με όλα. Κοιτάξτε, η ζωή δεν τελειώνει. Μα σε 10 χρόνια τελειώνει, λες. Ναι, σε 10 χρόνια. Δεν τελειώνει σήμερα. Δεν θα καθίσετε από σήμερα να μην τρώτε, να μην πίνετε. Το ασφαλιστικό αντέχει 10 χρόνια. Μετά είναι το πρόβλημα. Εντάξει, κάποια πράγματα είναι μακροπρόθεσμα, είναι βραχυπρόθεσμα κλπ. Εντάξει, θα τα συζητήσουμε αυτά. Δούμε πώς κατέληξε αυτά τα συμπεράσματα, γιατί μας τρομάζουν αυτά τα σχέδια. Ο κύριος Αργυρόπουλος, επίσης ο Λευτέρης, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας, μαθηματικός. Και όχι μόνο μαθηματικό, έχει πειράματα και αυτά. Έχει ένα κρύωμα εκεί. Τι είναι αυτό, κρεμάλα είναι αυτό, τι είναι αυτό? Μοιάζει με κρεμάλα, αλλά δεν είναι κρεμάλα. Αυτό το πράγμα αποδεικνύει τη θεωρία του χάους, που πολύ σωστά είπατε προηγουμένως τη λέξη χάος. Αντέδρασε ο πατέρας Μάξιμος, όχι χάος λέει. Η λέξη χάος έχει αριθμητικό άθροισμα σύμφωνα με το σύστημα που έχουμε εδώ, το πυθαγόριον σύστημα αριθμίσεως, τον αριθμό 871, που είναι ακριβώς ο ίδιος με τον αριθμό της λέξεως ακατανόητων. Δηλαδή, μην μας αρχίσει πάλι το άκτιστο συμπλαστηριουργό σύνθρονο και τρελαθούμε. Αυτό είναι το όνομα του Αγίου Πνεύματος. Oh. Το όνομα βέβαια δεν αναφέρεται πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή ούτε από τους πατέρες. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν αναφέρονται, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει. Λοιπόν, θα πούμε κάποια πράγματα. Ωραία, και αυτό τι κάνει ακριβώς? Δηλαδή, αποσυμφωνεί το χάος. Ναι, λοιπόν, είναι ένα διπλό εκκρεμές. Εάν στρέψουμε αυτή τη μεταλλική ράβδο και την άλλη κατά μία συγκεκριμένη γωνία. Ναι. Βλέπουμε ότι θα κάνει μια κίνηση, θα εκτελέσει μια κίνηση η οποία στην αρχή φαίνεται απλή. Ναι. Αν αλλάξουμε όμως τις γωνίες κατά ένα ορισμένο αριθμό, τότε η κίνηση διαφοροποιείται. Αν όμως δημιουργήσουμε μια μεγαλύτερη γωνιακή απόκληση, τότε θα έχουμε τελείως διαφορετική κίνηση, όπως βλέπετε. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι πολύ μικρές αλλαγές στις αποφάσεις που παίρνουμε τώρα, επηρεάζουν δραματικά το μέλλον. Ωραία. Αυτό ακριβώς είναι η θεωρία του χάους. Μπορούμε να το δείξουμε ακόμη μια φορά πιο καλά, ναι. αν το φέρουμε σε αυτή την ορθή γωνία και βλέπουμε να αλλάζει τελείως η κίνησή του. Έτσι. Το επηρεάζουν δραματικά, κύριε Οικονομία, δεν νομίζω ότι είναι σωστή ορολογία, σωστή έκφραση. Θα σας πω ποια είναι η σωστή ορολογία μαθηματικώς. Μπορεί να υπάρχει μια
ένας επηρεασμός, αλλά μπορεί να είναι θετικό ή μπορεί να είναι και αρνητικός. Έτσι. Ναι, το δραματικά εννοώ. Πάρα πολύ. Σε μεγάλο βαθμό. Εκθετικά. Σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Ο μαθηματικός όλα αυτά δεν θα έχουν όχι, καμία δεν το σημασία. Όχι, τόσο για εσάς, τον Τόνις, αυτό, όσο για τον κύριο. Κατάλαβα. Όλα αυτά δεν θα έχουν καμία σημασία μετά το 2020. Καμία απολύτως. Το 2015 που θα αρχίσει το ταρακούνημα. Το 2015 ξεκινάνε όλες οι θεομηνίες, όλες οι καταστροφές, τα σημεία, τα μεγάλα τα οποία αναφέρει η Αγιαγραφή και η Αποκάλυψη. Ωραία. Εσείς κύριε Λεφάκη, τώρα από τη δική σας την πλευρά έχετε κάποια τέτοια πρόβληση μόνο για το 2008. Ο κύριος Καμπουράκης κρατάει το κεφάλι του. Είπα το κρατάω διότι ακούω κάτι. Συγγνώμη, να πω κάτι άλλο. Είναι δεδομένο μέσα στην πίστη μας, όσοι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, ότι κάποια στιγμή θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Μας. Είναι δεδομένο ή δεν είναι για μας χριστιανούς, όσοι είμαστε χριστιανοί. Ναι. Κάποια στιγμή θα έρθει. Τι να έρθει το 2018, τι να έρθει το 3018, τι να έρθει το 5.018. Δεν θα έρθει κάποια στιγμή. Έχει αυτό διαφορά λόγο να μα λε ότι θα γίνει το 2015. Να έχει διαφορά για μας που ζούμε τώρα. Βέβαια. Με πετύχει για μένα ζωντανό, ή αν έχει σε εμά να τύχει αυτό. Όταν, μπράβο. Που θα πάμε και στην κόλαση. Μετά από εκατομμύρια χρόνια, να υποθέσουμε υποθετικά ότι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Ναι, δεν θα γίνει κάποιοι άνθρωποι την εποχή εκεί. Α γίνει, δεν μα νοιάζει μα αυτό. Δηλαδή, μα ενδιαφέρει αυτό μα και όχι ο συνάνθρωπό μα. Συγγνώμη, και από όλη αυτή την εκκλησία και από όλου του χριστιανού. Συγγνώμη για το ασεβέ τη ερωτήση. Εσύ μόνο ξέρει πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Κανένα άλλο δεν ξέρει. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Βασικά, εγώ δεν είμαι ούτε προφήτη, ούτε άγιο, ούτε κάνω τον προφήτη, ούτε κάνω τον άγιο. Αφού μου λε το 2015 να γίνει ο γάμο του κυρίου. Να σα απαντήσω, κύριε Οικονομέα. Μέσα στο ταπεινό αυτό βιβλίο που συνέγραψα. Ο Αντίχριστο ήλθεν. Δηλαδή γεννήθηκε, αυτό σημαίνει το ήλθεν. Ο Αντίχριστο ήλθε, γεννήθηκε το 1983. Α, και θα γίνει 25 χρονών τότε. Τώρα είναι 25 χρονών. 30 ετών σύμφωνα με την. Πότε θα αρχίσει να καταστρέφει. Το 15. Το 15 είπα. Πόσο χρόνο θα είναι τότε. Θα είναι 33 περίπου. Συγγνώμη. Και πού είναι ο Αντίχριστος τώρα. Πού πέφτει. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω πού είναι. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Πώς το γνωρίζεις ότι ήρθε τότε. Πρέπει να γνωρίζω και που βρίσκεται. Το γνωρίζω μέσα αυτό έλεγα προηγουμένως. Βγαίνουν μέσα από τις προφητείες, Αγίας Γραφής. Να σας πω για να μην. Γιατί ο περισσότερος κόσμος και όπως τα παρουσιάζουν τα πράγματα νομίζουν ότι εγώ προφητεύω και εγώ κάνω τον προφήτη και εγώ είμαι ο Άγιος που μου αποκάλυψε. Μα αφού είσαι ο μόνος από την Εκκλησία που τα λέει αυτά. Είμαι ο μόνος με την έννοια πια. Το αποδέχομαι αυτό το πράγμα. Ότι ο Θεός. Έτσι, θέληση για τον Α και τον Β λόγο που εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω μέσα από την αμαρτωλότητά μου και την ταπεινότητά μου να με βοηθήσει να βρω αυτά τα πράγματα, να ερμηνεύσω κάποιες προφητείες μέσα από την Αγία Γραφή και να καταλήξω εκεί. Να πω με συγκεκριμένα παραδείγματα. Έτσι, πολύ σύντομα. Ο Άγιος Νείλος, για να μην νομίζουν ότι εγώ τα λέω. Ο Άγιος Νείλος είναι ένας Άγιος Εκκλησίας μας, ο οποίος ήταν Αγιορείτης, έζησε στο Άγιον Όρος τον 16ο αιώνα. Να πω εδώ ότι ο πατέρας Μάξιμος είναι 8 χρόνια είχε κάτι στο Άγιον Όρος. Κανένα στοιχείο, έχει σπουδάσει, έχει αυτό, ναι. Λοιπόν, ο Άγιος Νείλος. Αλλά συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Επειδή βγαίνει στα κανάλια πολλές φορές, ας πούμε, σε εκπομπές και αυτά και τα αναπτύσσει όλα αυτά. Είδα και στο θέμα πρόσφατα. Το... Yeah. Έχει συνέστηση βέβαια ότι πολλοί γελάνε που τα ακούνε αυτά. Πάρα πολύ. Μα το γράφω και στο βιβλίο. Ότι γνωρίζω αυτό. Ότι γνωρίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι όταν θα ακούσουν όλα αυτά τα πράγματα θα αρχίσουν να ειρωνεύονται, να χλεβάζουν, να κοροϊδεύουν, να λένε ότι. Χιλιάδε ο καθένα να λέει το μακρύ και το κοντό. Το γνωρίζω αυτό. Γιατί και αυτό είναι προφητευμένο ότι λέγει ο ίδιος ο Χριστός το ΚΔ, δηλαδή 24ο κεφάλι του Ματθαίου, του Ευαγγελιστού, μέσα στην Αγία Γραφή, ότι η Δευτέρα Παρουσία θα είναι, λέει, ως περγάρ ημέρε Νόε. Δηλαδή, όπως ζούσαν οι άνθρωποι την εποχή του Νόε, έτρωγαν, έπιναν, διασκέδαζαν, κλέβαζαν τα μάρτυρα. Και έτρωγαν, έπιναν κλπ. Και ο Νόε του έλεγε, έχει το κατακλυσμό και εκείνοι κορόδευαν και χλέβαζαν και δεν τον πίστεψε κανένα. Έτσι, λέει, θα είναι και η Δευτέρα Παρουσία. Αυτό σημαίνει ότι εντάσσει τον εαυτό τώρα σε αυτή την κατηγορία των εκλεκτών του Θεού. Δηλαδή, και εγώ τότε να αρχίσω να λέω, ας πούμε, διάφορα και να λέω, άμα με κοροϊδεύετε, να λέω, ξέρω εγώ, η αγκαλιά με κοροϊδεύετε. Κύριε Οικονομέα, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Ούτε το υπονοώ, ούτε πρέπει το να μας πείσεις με άλλα επιχειρήματα. Δώστε μου τον χρόνο να σας πείσω. Τι θέλετε. Ναι. Να σας φέρω επιχειρήματα. Σας έδωσα το Άγιο Νείλο. Θέλετε επιχειρήματα. Δηλαδή, δεν ο Άγιος Νείλος. Είχε πει ο Άγιος Νείλος ο Άγιος Νείλος. Και όχι μόνο ο Άγιος Νείλος. Ο Άγιος Νείλος είπε συγκεκριμένα ότι μετά το 1900 η ημερομηνία. Γιατί λένε ορισμένοι ότι ο χριστιανισμός και οι χριστιανοί δεν ορίζουν ημερομηνίες και η εγγραφή. Ορίστε, Άγιος Νείλος. Λέει ότι μετά το 1900, πηγαίνοντας προς το 1992, θα αρχίσουν να γίνονται αυτά και αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά που ζούμε σήμερα, για να μην τα επαναλαμβάνω. Έτσι, αυτά που ζούμε σήμερα, ό,τι φανταστείτε. Και λέει, αυτό γιατί θα γίνεται, όλη αυτή η μεγάλη καταστροφή και η παρακμήθηκε. Γιατί λέει, θα έχει γεννηθεί ο Αντίχριστος.
Ναι. Πότε, από το 1900 μέχρι το 1992, ορίζει δηλαδή τη γέννηση του Αντικρίστου. Πού ήξερε ο Άγιος Νίκος τώρα πότε θα γίνει αυτό. Φώτισε ο Θεός, κύριε Οικονομέα. Πού ήξερε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και έγραψε την Αποκάλυψη και προφήτευσε όλα αυτά τα πράγματα. Πού ήξεραν οι Άγιοι μας και προφήτευσαν όλα αυτά τα γεγονότα που έγιναν. Μισό λεπτό. Επειδή αυτό μέχρι το 2015 είμαστε λίγο μακριά. Πού τι μακριά είμαστε, 7 χρόνια. Ναι, αλλά εγώ θέλω να το 2008. Το 12-13 εμφανίζεται όμως. Δεν περιμένουμε το 2015. Δηλαδή, αν ήμουν κάποιο ο οποίο ήθελε να εκμεταλλευτεί για να βγάλω χρήματα ή να αποκτήσω δόξα εισαγωγικά οτιδήποτε άλλο που λένε κάποιοι. Τι να τα χάσει τα χρήματα αυτό το 2015. Τώρα τη δόξα τι θέλει όμω. Με συγχωρείτε, όλου τα κανάλια είσαι. Όλου τα εκπομπέ. Σα πήρα τηλέφωνο εμείς για να όχι, εμεί σε παρακαλέσαμε, αλλά εμεί σε παρακαλέσαμε αφού έχει εμφανιστεί σε πολλέ εκπομπέ. Παντί το ετούντου, δίπλα όχι, δεν σα αρέσει η δόξα. Όχι, δεν μου αρέσει η δόξα. Γιατί αν μου άρεσε η δόξα, έτσι δεν θα ήμουν πιστό, δεν θα ήμουν χριστιανό. Και θα απολάμβανα αυτή τη ζωή αν μου άρεσε η δόξα. Με την δόξα, με τα χρήματα, με τι διασκεδάσει κλπ. Αυτό το οποίο έχει πουλήσει πολλά αντίτυπα. Εξαντλείται η πρώτη έκδοση. Ναι, για τον Αντίχριστο. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο 2008 και στον κύριο Λεφάκη και μετά ας πούμε να δούμε και το 2012 έχουμε τελειώσει όπως έχεις καταλάβει. Ναι. Εγώ θέλω τα να χρήματα, ρωτήσουμε... μισό λεπτό μόνο, τα χρήματα δεν έρχονται σε μένα από αυτό το βιβλίο. Έτσι, εγώ δεν έχω ούτε μισθό, ούτε ασφάλεια. Αν αρρωστήσω και πάω στο νοσοκομείο, δεν έχω περίθαλψη κλπ. Δεν πληρώνω πουθενά, δεν έχω κανένα λογαριασμό στο όνομά μου, δεν έχω ούτε κινητή ούτε ακίνητη περιουσία. Είμαι επί ξύλου κρεμάμενος. Ήμουν, είμαι και θα είμαι. Ναι. Και ναι. Αυτό προκαλώ όποιον θέλει να αποδείξει το αντίθετο, κύριε Κομμάτι. Ναι, δεν το αφισβητούμε αυτό. Απλώς προσπαθούμε να καταλάβουμε αν. Και καλά κάνετε. Τα πιστεύετε και αυτά. Και σας συγχαίρω. Είμαι υποχρεωμένος, ας και σας συγχαίρω για αυτό. Αν γιατί... πιστεύετε αυτά ή. Αυτό είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Να βγάλει την αλήθεια. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε. Κύριε Λεφάκη, τι μας περιμένει το 2008, έχετε κάνει προβλέψεις. Παγιώνει μια νέα κατάσταση. Θα έχουμε αισθητές πολιτικές και οικονομικές ανατροπές σε πολλά σημεία του πλανήτη. Και σύμφωνα με τη δική μου άποψη, τόσο το 2010 έχουμε μία μεγάλη κρίση, όσο και μέχρι το 2020 θα ζήσουμε μία απειλή. Εγώ πιστεύω ότι τα μεγάλα προβλήματα είναι... Το 2020 απειλή εκεί θα μπορούσε να... Με τα πυρηνικά. Γύρω στο 2020 ή το 2020. Όχι, γύρω στο 2020. Το 2018 βγάζεις εσύ. Εσύ βγάζεις 18. Προσέξτε. Κάποιος Αμερικανός με το όνομα Τζον Τίτορ, ο οποίος εμφανίστηκε στο διαδίκτυο το 2000, το Μάρτιο, ισχυρίστηκε ότι το 2015, από ό,τι λέει ο ίδιος, θα γίνει κάποια παγκόσμια σύραξη. Ο ίδιος είπε ότι είναι χρονοταξιδιώτης, ότι έρχεται από το μέλλον. Ναι. Και στην αρχή όλοι τον χλέβαζαν, μέχρι που έδειξε ένα τρόπο για να κάνει το φαινόμενο που λέγεται gravity distortion, δηλαδή βαρυτική παραμόρφωση. Βαρυτική παραμόρφωση. Δηλαδή δείχνει μια ακτίνα λέιζερ η οποία έχει καμπύλη αντί να έχει ευθύγραμμη πορεία. Εντάξει, όλα αυτά, συγγνώμη, γιατί διακόψαμε τον κύριο Λεφάκη. Εσύ που είσαι επιστήμονας και εσύ, αυτά που λέει ο Μάξιμος, ας πούμε, τα εστερνίζεσαι. Το ενδιαφέρον είναι ότι συγκλίνουν τα πράγματα για. Και αυτό που είπε ο κύριος Λεφάκης, ότι μέχρι το 2020 θα υπάρχει μια απειλή για παγκόσμια. Μια υψηλή πιθανότητα για παγκόσμια σύραξη. Σημαίνει από παντού, δεν είναι ο κύριο Περικυκλός. Μα συγγνώμη, κύριε Οικονόμη, εσείς λογικά, αφήστε τα όλα αυτά που λέω εγώ, ο κύριος Αργυρόπουλος, ο κύριος Λεφάκης κλπ. Εσείς, σαν ένας απλός άνθρωπος κλπ. Σε εισαγωγικά η λέξη απλός άνθρωπος. Ναι. Δεν βλέπει και ο κύριος Καμπουράκης και όλοι οι άνθρωποι. Δεν βλέπετε ότι τίποτα δεν πηγαίνει καλά σήμερα. Πηγαίνει τίποτα καλά. Όλοι δεν βλέπουμε πάντα και δεν γνωρίζουμε. Όχι πήγαινε. Πάντα έτσι. Δεν ήταν. Δηλαδή πριν 20 χρόνια ήταν έτσι, κύριε Καμπουράκη. Πριν 20 χρόνια. Χειρότερα ήταν. Χειρότερα ήταν πριν 20 χρόνια. Πολέμου είχαμε. Υπήρχε αυτή η παρακμή, αυτή η σύψη. Παρακμή και σύψη. Το ίδιο ήταν. Ο γιος σας, εσείς σαν παιδάκι, θυμάστε όταν τον εαυτό σας, ήσασταν ο ίδιος με τα σημερινά παιδιά. Πότε ήταν καλύτερα τότε, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ή τώρα. Μα δεν μιλάω για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν πέντε, εγώ δεν σας είπα πριν 50 χρόνια, σας είπα πριν 20 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Δεν πιστεύω εγώ στη σύψη. Δεν πιστεύω. Οι ανθρώπινες κοινωνίες πάντα είχαν προβλήματα, πάντα πήγαν να είχαν αγριότητες, είχαν πολέμους, είχαν σφαγές, είχαν πείνα, είχαν τόνια. Σήμερα δηλαδή, ενέ το 2008, αν πάμε πίσω 30 χρόνια. Έτσι δηλαδή το 1980 ήταν το ίδια. Δηλαδή πάμε από το κακό στο χειρότερο. Δεν το βλέπετε εσείς. Κοιτάξτε το κλειδί. Όλοι δεν το λένε. Αυτό δεν είναι λόγος να πούμε το 2020 θα γίνει. Εγώ δεν είπα ότι είναι λόγος αυτός. Κάτσε να πούμε ο Αργυρόπουλος, ναι. Το κλειδί για τη δεύτερη παρουσία βρίσκεται σε αυτό που λέει ο Χριστός περί δε της ημέρας και ώρας εκείνης, ουδείς είδεν. Είμαι μόνον ο πατήρ μου ο ουράνιος. Ναι. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ ουδείς δύσκολο... είδεν, αλλά ο Μάξιμος το είδεν. Τι νούμερο βγάζει αυτό. Τι νούμερο βγάζει αυτό. Ναι. Αυτό βγάζει το ίδιο νούμερο με τη φράση «Η εσχάτη ανοικοδόμησης του ναού του Σολομόντος».
Δηλαδή ποιο νούμερο. Η τελευταία. Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου, αν έχει 1.400-1.800, σου λέει ποια φράση βγάζει. Σου λέει δηλαδή ότι το ένα θα έχει κάποιο κοινό σημείο με το άλλο. Με το άλλο. Η λεξαριθμική θεωρία δεν δηλώνει. Δηλαδή κάπου εκεί κοντά τριγυρίζεται και δύο, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Προηγουμένως έξω μου έλεγε, για πες το. Πρέπει να σας πω το εξής. Πότε θα γίνει, το 2012, δεν είπες θα γίνει ο Ναός Σολομώντος. Όχι, το 2012. Θα πέσει, είπες το τέλος. Ποιος ναός, ρε παιδιά! Έχουμε... Ποιο 2012! Ποιος ναός! Θέλω να εξηγήσουμε. Ο ναός του Σολομώντος. Για να νοικοδομηθεί. Στο Ιεροσόλυμα. Στο Ιεροσόλυμα υπάρχει επάνω στο ναό του Σολομώντος. Το τέλος του Μάρ. Το τέλος του Μάρ. Που φτιάχνει το εξωμάρο το 640 τότε. Για να νοικοδομηθεί ο ναός του Σολομώντος πρέπει να πέσει το τέλος του Μάρ ή να φύγει από τη θέση του. Και τι είπες εσύ, είπες στο Μάξιμο ότι 2012 θα νοικοδομηθεί. Θα πέσει ο ναός του Μάρ. Το τέμενος του. Τέμενος του. Είπες για 2012. Υπάρχει κάποια επικινδυνότητα για το Δεκέμβριο του 2012. Να. Για να γίνει κάτι και να πέσει το τέμενος του. Ή να φύγει από τη θέση του. Έτσι, να γίνει... θέση του... Και ο κύριος Λεφάκης μου έλεγε το 2012, ναι, τι περιμένετε κύριε Λεφάκη. Είναι ένας πολύ σκληρός Δεκέμβρης μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Μια πολύ δύσκολη περίοδο. Να μην κάνουμε πρόεδρο εκείνη την περίοδο γιατί θα έχουμε ζόρια. Ναι, όχι, αλλά να... πολλά θέματα, το 12 με 13 θα ξεκινήσει μια χρυσή, ένας χρυσούς αιώνας του Περικλέως, νέος. Από το 12 με 13. Ναι, αλλά από το 18-13. Ναι, διότι το 15. Από το 12-13, τέλη του 12, αρχές του 13 μέχρι το 15 είναι ο χρυσούς αιώνας του κόσμου, της ανθρωπότητας. Η χρυσή διετία θέλεις να πεις. Τριετία. Τριετία. Τριετία, ναι, είναι ακριβώς τρία χρόνια, διότι θα σταματήσουν ως διαμαγεία όλα τα προβλήματα. Πιο ασφαλιστικό. 3,5 χρόνια. Όχι, τρία χρόνια. Τα 3,5 είναι τα επόμενα. 4,2. Τα επόμενα είναι. 4,2. Λοιπόν, θα σταματηθούν ως διαμαγεία. Να σας πω, δεν πιστεύω να είστε παντού όλοι να μας τρελάνετε σήμερα. Δεν συνωμοτήσουμε. Είναι σαφές αυτό, έτσι. Κανείς δεν μπορεί να συνωμοτήσει εναντίον του κυρίου Καμπουράκη και του κυρίου Κομεμέα. Είναι αδύνατον αυτό. Το κλειδί για τη χρονική τοποθέτηση της Δευτέρας παρουσίας βρίσκεται μεταξύ των κεφαλαίων 19 και 21 της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Η Αποκάλυψη του Ιωάννου έχει 22 κεφάλαια. Εκεί αναφέρεται ότι μετά από τότε που θα μαζέψει ο Αντίχριστος στον τόπο Αρμαγεδόν, συγκεκριμένα λέει στο κεφάλαιο 16, και συνήραγεν αυτούς εις τόπον των καλούμενων Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Δηλαδή εκεί που θα γίνει ο τελευταίος πόλεμος, ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μετά όμως, αφού θα έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου στα κεφάλαια 19 μέχρι 21, ότι χίλιες ημέρες μετά από αυτό το συμβάν, αφού θα λήξει η εξουσία του Αντιχρίστου, θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Και λέει από κάτω ότι μία ημέρα ίσον εν έτος. Δηλαδή, αν πούμε ότι γίνεται, για παράδειγμα, μία παγκόσμια σύραξη κοντά στο 2018, σημαίνει ότι συν 1000 χρόνια θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, δηλαδή το 3018. Έτσι. Αυτό θέλω να πω. Το λέει ξεκάθαρα. Το λέει ξεκάθαρα. Πήγε 1000 χρόνια πίσω. Είναι μια άποψη σεβαστή του κυρίου Αργυρόπουλου. Δεν είναι δική μου άποψη. Είναι τη Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Συγγνώμη, αυτό ποιο το είπε. Είναι η Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Δεν λέει 1000 μέρες. Πού το λέει. Το λέει. Μισό λεπτό τώρα, διότι τώρα έχουμε τον Ιωάννου που έγραψε την Αποκάλυψη αυτού του Αγίου Νείλου. Εγώ έχω μείνει στο άκτιστο συμπλαστηριουργό σύντρονο. Αυτό είναι ισοψηφή με τη φράση ανακάλυψη ονόματος. Είναι συγγνώμη αυτό το οποίο είναι ακριβές αυτό το οποίο είπε ο κ. Αγιερόπουλος. Ότι δεν λέει ότι μετά τον Αρμαγεδόν θα περάσουν οι χίλιες μέρες. Μετά τη λήξη της εξουσίας του Αντιχρίστου. Όχι. Αφού τον έριξε, λέει, στη λίμνη του Πυρός και αυτόν και τον ψευδοπροφήτη, ναι, χιλίας ημέρας μετά από το συμβάν αυτό. Αυτό είναι ένα θεολογούμενο θέμα, να κατάλαβα τι λέει ο κύριος. Ναι. Και λέει από κάτω. Χίλια έτη, δεν λέει χίλιες μέρες, λέει χίλια έτη. Θα δεθεί ο διάβολος για χίλια έτη. Αυτό λέει. Χιλίας ημέρας λέει. Όχι. Και μία ημέρα είναι έτος. Σε καμία περίπτωση. Ωραία. Πάμε στον κύριο Λεφάκη, πάλι τον διακόψαμε. Γιατί μέχρι χίλια έτη, χίλιες μέρες. Υπάρχουν, κάνετε προβλέψεις και συγκεκριμένες, ας πούμε, για τον κύριο Καμπουράκη. Μπορείτε να μας πείτε κάτι, ας πούμε, ήδη πρέπει θέλει μελέτη αυτό. Γιατί να πει τον κύριο Καμπουράκη να μην πει για εσάς. Ή και για μένα, ναι. Εσείς είστε ηχθείς, αν δεν κάνω. Για την εκπομπή μας, ναι, ηχθείς. Και εσείς δίδυμος. Ηχθείς. Είμαστε και δύο ψάρια. Τι ωραία. Πρόβλεψη υπάρχει. Το στοιχείο του νερού είναι το πιο καλό στοιχείο για τη μετάδοση της πληροφορίας. Άρα θα πάει καλά η εκπομπή μας. Βεβαίως θα πάει καλά. Νερό ίσον ρέον. Ίσον μέλλον. 2025. Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα στη Μέση Ανατολή. Εγώ ασχολούμαι πολύ με την πολιτική αστρολογία. Έχει στρέψει τα άστρα προς τη Μέση Ανατολή. Όχι, εκεί θα γίνει. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η κρίση της Μέσης Ανατολής. 2009. Η Ρωσία, η Κίνα, όμως οικονομικά, όχι στρατιωτικά. Το μεγάλο πρόβλημα θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Θα εκραγεί. Και το 2008, κάποια στιγμή, τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Διότι κάποια στιγμή θα έχουμε ένα μικρής έκτασης πυρηνικό ατύχημα, εισαγωγικά, ή σύραξη.
σύρεξη. Εδώ δηλαδή, κοντά. Εγώ πιστεύω ότι μετά το πρόβλημα των χρημάτων, γιατί η παγκοσμιοποιημένη οικονομία θα ταλαιπωρήσει πολύ τις περισσότερες κοινωνικές τάξεις του κόσμου, ότι η Ευρώπη θα περάσει δύσκολα οικονομικά τα επόμενα 3-4 χρόνια. Ναι. Μετά το πρόβλημα. Αυτό είναι πολιτική αστρολογία, πώς το πες. Ναι. Μετά το πρόβλημα το οικονομικό, το επόμενο πρόβλημα που δεν σκεφτόμαστε είναι τα πυρηνικά. Κάποια στιγμή. Τι θα επανέλθει ο εφιάλτης στο πυρηνικό. Κάποιο ατύχημα, κάποια χρήση, κάποια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τέτοιο εμπόριο. Που κάπου θα ξεφύγει ο έλεγχος. Έχετε προβλέψει, κύριε Λεφάκη, κάτι στο παρελθόν, ας πούμε, καλή ώρα όπως τώρα, με ένα άλλο χρόνο στην αρχή, ενός άλλου χρόνου. Εγώ κάνω πολιτικές προβλέψεις από το 1984 και. Ναι, η πιο, ας πούμε, εύστοχη πρόβλεψή σας ποια είναι. Προφανώς θα έχετε πέσει και έξω, έτσι, δεν μπορεί να τα προβλέπετε όλα. Δεν εννοώ προβλέπω με την έννοια του Μάντι ή του προφήτη. Ανάλυση. Α, κάνω την ανάλυση. Εντάξει, τότε είναι πολιτικό. Ο Ολυμπιακός τι θα κάνει στο Champions League. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Ο Ολυμπιακός θα παίξει αρκετά καλά στο Champions League. Α, θα παίξει. Γιατί είναι εγώ καιρός. Όλα αυτά βέβαια δεν έχουν καμία σημασία για μέχρι το 2015. Το 2015. Μετά το 2015, ναι, μέχρι το 2015. Μετά το 2015 πλέον δεν είναι καμία σημασία. Λοιπόν, επειδή γιατί έχουμε κάποια ακόμα θεματάκια να θελήξουμε, να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε πάλι σε λίγο, σε πολύ λίγο. Πάμε. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, είμαστε κυκλωμένοι από παντού και ο Μπλίχερ δεν έχει φανεί ακόμα. Ναι, αυτός είναι. Προελάβνει. Ο κύριος Κώστας Λεφάκης είναι εδώ μαζί μας. Να μου επιτρέψεις να πω ότι όλα αυτά είναι λίγο ταμπού ακόμα, γιατί είναι πολύ κυρίαρχος ο ορθολογισμός. Ναι. Σε μια εποχή που είναι το ίντερνετ, που είναι πρώτο θέμα τα πολιτικά. Θέλουμε τις απτές αποδείξεις, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι. Αλλά πιστέψτε με, ακόμα και οι σοβαροί και σοβαροφανείς και αυτοί που δεν τα κουβεντιάζουν δημοσία και τα αναζητούν και ερωτούν και είναι και ενημερωμένοι. Ναι. Ναι. Πάντως, αν εννοείται, τώρα κάνω εγώ το πνεύμα αντιλογίας, αν εννοείται ότι υπάρχουν και πολιτικοί, όχι, και δημοσιογράφοι, όχι, λέω, που τρέχουν στους αστρολόγους. Όχι, όχι. Υπάρχουν και τέτοιοι. Κοιτάξτε, το θέμα της αστρολογίας είναι μια ψυχαρωγή ή μια αγχώληση. Εντάξει, και η πρόβλεψη που είπε ο κύριος Καμπουράκης, η γενική, δεν είναι παρά κάτι σαν το μετρολογικό δελτίο. Ναι. Δεν σου λέει ότι οπωσδήποτε θα πάθεις αυτό. Τώρα, άσχετα αν στις εφημερίδες στην παλιά εποχή τη ελλείψη ενός σωστού. Έτσι ακριβώς. Μα έτσι βάζαμε. Επειδή εγώ υπογράφω 32 χρόνια και είμαι από το 73 πριν τη μεταπολίτευση στο χώρο τον έντυπο, ναι, έχω μία μεγάλη πείρα πάνω στο σώμα. Ο πατέρας Μάξιμος επίσης είναι εδώ και ο κύριος Αργυρόπουλος. Έχουμε κάτι εκκρεμότητες εμείς. Ναι. Αυτό εδώ πέρα με το ρόμβο. Καταρχήν να πούμε το σημείο που μας έδωσε για τις εκλογές. Έφτασε έξω. Στη διαφορά. Ναι, στη διαφορά. Στα άλλα, ναι. Προσέξτε όμως. Είχες πει δασκήσεις στο πτυχίο σου. Όχι, δεν είχα πει. Είχατε πει ότι θα καταρριφθεί η θεωρία κλπ. Προσέξτε όμως. Έπεσα μέσα όσον αφορά την οριακή επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, ναι. Διότι υπήρχαν σε πολλούς δημοσιογραφικούς κύκλους, όπως και εσείς ήδη γνωρίζετε, ανησυχίες και ερωτηματικά, εάν θα εκλεγεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σωστό. Έτσι. Εκεί στο οριακό το πέτυχες. Έτσι. Και όχι μόνο. Τη διαφορά όμως δεν την πέτυχα. Τη διαφορά δεν την πέτυχα. Έπαθες αλλά ήττα, τελείωσε, έληξε. Δεν έπαθα ήττα. Θα σας πω τι έγινε. Λοιπόν, καταρχήν ξέρετε πολύ καλά ο εκλογικός νόμος ποιος είναι. Ναι. Η καταμέτρηση της διαφοράς δεν είναι η πραγματική καταμέτρηση της διαφοράς. Ένα το κρατούμενο. Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο που ίσχυε μέχρι τότε και ισχύει μέχρι τώρα. Δηλαδή με άλλο εκλογικό νόμο έκανε εσύ πρόβλεψη και με άλλο ίσχυε. Σε με τον κανονικό νόμο. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως και την ιστορία λέω ότι το σημείο μπάσου σου δεν ήταν ακριβές. Όπως είχες πει εσύ όταν είχες. Ήταν τα δύο τρίτα. Πλησίασες. Τα δύο τρίτα. Τώρα έχουμε και μια άλλη ακριβότητα με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο που σου είχαμε ρωτήσει. Τι έβγαλες εκεί πέρα, για πες μας. Για τη διαφορά, όταν σου λέει ότι κάποια στιγμή θα είναι 1%. Μη δικαιολογήσεις τα δικαιολογήματα. Δεν μπορείς να τα μαζέψεις, τα σημάζευτα. Έπεσες έξω. Δεν σου λέει τελική έκβαση. Κάποια στιγμή όπως γίνονται εκλογές, μπορεί η διαφορά να είναι 1%. Όπως παράδειγμα, έρχεται το 2012-2013 και δεν εμφανίστηκε. Είναι πολλά τα γεγονότα, δεν είναι ένα γεγονός. Εγώ τι θα λέω. Ξέρετε, ναι, έτσι, αλλιώς και λοιπά, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Θα είμαι ψευδοπροφήτης εισαγωγικά, αν έρθει το 2012-2013. Δηλαδή, το 2012-2013 σε 5-6 χρόνια, αν δεν εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Ναι, θα είμαι απατεώνας. Θα είμαι ψευδοπροφήτης. Θα είμαι και ίδια πράγματα. Εάν δεν έρθει. Αν έρθει όμως. Αν έρθει όμως, θα είσαι ο νούμερο ένα. Αλλά τι να το κάνω εγώ. Το θέμα είναι. Εκτός και αν αναγκαστείς να πεις ότι εγώ είμαι ο Αντίχριστος. Για να θα κρατήσουμε το βίντεο αυτό αν είμαστε καλά το 2012-2013. Να δούμε τι θα λέει αυτό. Γιατί ο Αντίχριστος θα είναι σε ηλικία 30 ετών.
Α, εμείς είμαστε παραπάνω. Εγώ είμαι 46. Θα κρατήσουμε το βίντεο και θα δεις τι θα γίνει τότε το 2012. Το ρόλο θέλω. Όσα βίντεο θέλετε. Για πες για τον Παναγιωτόπουλο. Με είχατε ρωτήσει για τον κύριο Παναγιωτόπουλο και δεν είχα την ευκαιρία να κάνω το βίντεο. Ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Και κατάφερα τελικά να βρω την εξής καταπληκτική ισοψηφία. Διευθυντής τηλεοπτικού διάβλου Μέγκα. Βγαίνει ο αριθμός 3.643. Ναι. Χρήστος Παναγιωτόπουλος βγαίνει ακριβώς ο ίδιος αριθμός. Έτσι, μπορούμε να το δείξουμε και εδώ, αν μπορεί να κάνει η κάμερα. Όλα μπορεί να τα κάνει η κάμερα. Αν είναι για τον Παναγιωτόπουλο, όλα τα κάνει. Εδώ, έτσι. 3.643. Κοίταξε. Κοίταξε εδώ να δεις. Μόνο το όνομα και το επώνυμό του. Διευθυντής τηλεοπτικού διάβλου Μέγκα. Ναι. Είναι η ελληνική γλώσσα προβλέπει τα γεγονότα. Δηλαδή, όταν σου λέει ότι η διαφορά Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας θα είναι 1%, σου λέει ότι κάποια στιγμή αυτή η διαφορά θα είναι 1%. Έτσι πάει. Δεν μου λες για τον Καμπουράκη να βγάλεις τίποτα κανένα νούμερο. Και για εσάς και για εμάς λέει. Πρόσθεσε τα ονόματα. Καταρχήν, άμα γράψουμε, να δείξουμε μια άλλη ισοψηφία. Η οποία είναι και αυτή καταπληκτική. Λοιπόν, αυτή εδώ. Να κάνει λίγο zoom η κάμερα μόνο. Τα πρωινά στο Μέγκα ίσον κοινωνία ώρα Μέγκα. Μόνο για την εκπομπή Καμπουράκη Οικονομαία. Έχουν τον αριθμό 1981. Εάν γράψετε το ονοματεπώνυμο Γεώργιος Παπανδρέου, έχει το 1982. Ναι. Διαφορά αυτό είναι άσχημο, μην μας μπλέξεις με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Τώρα μιλάμε για εμάς τώρα, δεν μιλάμε για εμάς. Προσέξτε, άμα γράψετε τη φράση η αλλαγή που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ναι, βγαίνει το 81. Ναι. Έτσι. Και αν γραφεί η μεγάλη νίκη του Πασόκ επί της Νι Δέλτα, της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι και τα δύο ακρόνυμα, βγαίνει το 1981, τότε που έγινε. Τον Οκτώβριο του 1981. Ναι. Συγγνώμη, σιγά τις ερωτήσεις, θα σε ρωτήσω μια φορά πώς άλλαξε τώρα. Όταν βγαίνει με ένα κορίτσι έξω, έτσι τις μιλάς. Ναι, δεν μιλάμε για αυτά, μιλάμε για άλλα πράγματα. Τις λες και νούμερα όμως, Τις λέω και νούμερα, ναι. Γιατί όχι. Αυτό εδώ την παμπιστή ακριβώς είναι. Αυτό είναι ένας διπλός κόνος με μια συγκεκριμένη γωνία. Ναι. Έτσι, έχουμε τρεις διαφορετικές γωνίες. Μία είναι αυτή η γωνία που βλέπετε εδώ του διπλού κόνου. Η άλλη είναι η γωνία κλίσεως αυτού εδώ του ξύλου που βλέπετε ότι είναι ανηφορική. Ανηφορική ή κατηφορική, ανάλογα με το βλέπεις. Ναι. Και η άλλη είναι η γωνία που θα δείξει η κάμερα των δύο αυτών ξύλινων. Αυτά είναι ανηφορικά τώρα, έτσι, από τα δεις από κάτω, λοιπόν, έτσι. Ναι. Ναι. Εάν τοποθετήσετε, μάλλον αν τα βάλουμε αυτά παράλληλα. Ναι. Και αφήσουμε το διπλό κόνο από εδώ, βεβαίως θα πάει προς τα κάτω. Ναι. Βλέπετε, έτσι. Ναι, λογικό. Αν τα βάλουμε σε μια γωνία μικρή, να δούμε την κίνηση που θα κάνει, θα κινητοποιηθεί. Έτσι. Έχουμε τρεις διαφορετικές κινήσεις. Και αν ανοίξουμε λίγο περισσότερο αυτά τα δύο κομμάτια εδώ και τον αφήσουμε τον κόνο, τώρα θα πάει ανάποδα, προς τα πάνω. Έτσι. Το ξαναδείξουμε λίγο πιο καλά. Και δεν έχει βέβαια μαγνήτη αυτό το πράγμα. Βλέπετε ότι είναι ξύλο. Ξύλο. Ξύλο, πελεκυμένο. Μόνο που πρέπει να κρατάμε σταθερό αυτό εδώ. Ναι, ωραία. Δηλαδή, και τι σημαίνουν όλα αυτά. Έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα που μας δείχνεις. Πότε πηγαίνει κάτω, πότε απάνω, πότε στέκει. Έχει νόημα. Χρειάζεται. Έχει τρελαδί ο κόνος. Χρειάζεται λίγο μυαλό για να το φτιάξει αυτό. Ναι. Για να γράψει τις εξισώσεις δηλαδή. Για παράδειγμα, είχα στείλει στη συνεργάτη σας εδώ πριν από αρκετές μέρες, πριν βγουν οι δημοσκοπήσεις για τον κύριο Βενιζέλου. Ναι. Έτσι, ότι είχα στείλει τα εξής. Ο Γεώργιος Παπανδρέου κερδίζει και πάλι τα εκλογάς. Έτσι, και βγαίνει το 2007. Ναι. Εξελέγει πάλι πρόεδρος του Πασόκ, βγαίνει το 2007. Και ο Γάμα Παπανδρέου κέρδισε πάλι την Προεδρία, βγαίνει και στη Δημοτική το 2007. Αλλά το πιο καταπληκτικό είναι το εξής. Ο Γιώργος Παπανδρέου επανεκλέγεται πρόεδρος, βγαίνει το 3.192 σαν άθροισμα. 11 Νοεμβρίου 2007 μετά Χριστόν, με τα αρχικά μύχη, βγαίνει το 3.192. Δηλαδή, μόλις βρήκα αυτή την ισοψηφία, ήμουν βέβαιος ότι θα κερδίσει ο κύριος Παπανδρέου τις εκλογές και πάλι. Έτσι. Τα δικά σας τα ονόματα εδώ, Δημήτρης Καμπουράκης, Γιώργος Οικονομέας, βγάζουν αυτό το άθροισμα. 3.430. Το οποίο είναι πρωινή εκπομπή Κοινωνία ώρα Μέγκα. Δηλαδή, ξέρει η ελληνική γλώσσα που είσαστε τοποθετημένοι. Μας είχε τοποθετήσει ελληνική γλώσσα από τότε που τη φτιάξανε. Μας είχε βάλει τα πατέρα Μάξιμε. Και φυσικά. Μετά λέει ο Παναγιωτόπουλος ότι μας έβαλε και κολοκύθια. Η ελληνική γλώσσα μας είχε βάλει. Η ελληνική γλώσσα μας είχε βάλει. Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Οικονομέα, εγώ με τους αριθμούς είχα αλλεργία. Όταν έρχονταν κάποιος που μιλούσε για αριθμούς, αριθμολογίες, προσθέσεις, αφαιρέσεις και όλα αυτά, με έπιανε σύγκριο. Ναι. Και τον έδιωχνα μακριά. Ναι. Ποτέ δεν είχα ασχοληθεί, για να είμαι ειλικρινής. Από το 2005-2006 που ασχολήθηκα με το θέμα του αντιχρήστου Δευτέρας Παρουσίας και έτυχε να ασχοληθώ και με τους αριθμούς και είδα ότι οι αριθμοί βγαίνουν, άρχισα να τα βλέπω από άλλη οπτική γωνία τα πράγματα. Οπότε άρχισα... δεν είσαι τελείως εχθρικά διακείμενος. Όχι μόνο δεν είμαι εχθρικά, αλλά θα έλεγα ότι είμαι και πολύ θετικά προσκύμενος σε όλα αυτά που λέει ο κ. Αργυρόπουλος. Βέβαια,
δεν μπορεί να είναι αλάνθαστος ο άνθρωπος, έτσι. Και αυτά τα οποία έχει κάνει νομίζω ότι είναι άξιο συγχαρητηρίων, γιατί θέλει πολύ μυαλό για να κάνει κανείς και πολύ έρευνα και ψάξιμο. Αλλά δεν σημαίνει ότι ό,τι βρίσκει και ό,τι κάνει είναι και όλα ορθά και όλα σωστά κλπ. Εγώ αυτό που συμπεραίνω. Συγγνώμη, πατέρα, Μάξιμε, να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Έχεις διαβάσει την Αποκάλυψη του Ιωάννου? Ναι, 20 χρόνια τη διάβαζα, δεν καταλάβαινα τίποτα. Το κεφάλαιο 13 είναι το πιο σημαντικό. Θέλω να διαβάσεις για την άλλη φορά που θα έρθεις εδώ, να διαβάσεις την Αποκάλυψη του Ιωάννη σε παράφραση, μετάφραση, παράφραση Ηλία Πετρόπουλου. Και στάθηνε επί την άμμον της θαλάσσης. Του Ηλία του Πετρόπουλου. Ναι. Θυμάσαι, τον ξέρεις? Όχι. Που είχε γράψει το εγχειρίδωρο Σκαλού Κλέρ. Όχι, εκεί είναι η κανονική παράφραση, μετάφραση της Αποκάλυψης. Ναι, εντάξει. Το κεφάλαιο 13. Αυτό που καταλαβαίνω, άσε τώρα τους Πετρόπουλους, εγώ αυτό που καταλαβαίνω ο Μάξιμος. Μπορεί, φυσικά το 2010 δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά που λέει. Αλλά λέτε δεν θα γίνει τίποτα, σημαίνει. Πώς το ξέρετε αυτό? Για να το λέτε αυτό πρέπει να είστε εσείς προφήτης. Λέω, δεν μπορώ να το πιστέψω εννοώ. Άλλο δεν μπορώ να το πιστέψω και άλλο δεν θα γίνει. Το ότι δεν μπορώ να πιστέψω κάτι δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει τώρα. Εγώ ξέρω ότι είναι συζητητής καλός. Εντάξει. Ο Μητροπολίτης γιατί σε δημιούργησε πρόβλημα? Λόγω πολλών πραγμάτων. Έτσι, μα αφού λόγω... πάει και του λες ότι θα γίνει εδώ. Μα δεν το είπα στον ίδιο. Όταν το είπα εγώ δεν είχε βγει ακόμα. Πας και λες ότι θα γίνει Δευτέρα παρουσία που Μαδρίτης. Είπε η Αγία Γραφή δεν λέει κύριε ότι. Κύριε Αγιώπουλε. Ότι ουδής ξέρει. Το λέει. Το λέει. Δεν χρειάζεται να ρωτήσει τον κύριο Αγιώπουλε. Το λέει η Αγία Γραφή. Περιμένει τη ημέρα και ώρα εκείνη ουδής είδεν. Ουδής είδεν. Δεν λέει εκτός Μαξίμου, ας πούμε. Όταν λέει ουδής είδεν εννοεί. Ουδής εξημών των ανθρώπων. Τώρα να πατήσω. Μαξίμου, αυτές τις ιστορίες πώς τις βλέπεις που γίνονται με τους Ζαχόπουλου και όλα αυτά? Κοιτάξτε, εγώ τα βλέπω όλα ένα μεγάλο, πώς να το πω, θέατρο του παραλόγου. Όχι μόνο το συγκεκριμένο, αλλά όλα γύρω από την πολιτική σκηνή και λοιπά, ένα θέατρο του παραλόγου. Ναι. Κάνουν και λένε ό,τι θέλουν συμφέρει για να βγάλουν και έχω, έχει αρχίσει μια ιστορία απαξίωση των ανθρώπων και μάλιστα με στοιχεία της προσωπικής ζωής που ένας πεθαίνει στο κεφαλόσκαλο, ο άλλος πεθαίνει από κοιτά τον μπαλκόνι κτλ. Θα έχουμε τέτοιες ιστορίες? Θα έχουμε γεγονότα. Ναι. Θα έχουμε κοινωνικά σκάνδαλα και φαινόμενα. Έχουμε. Αλλά ιδωμένο μέσα από την πλανητική ερμηνεία τη δική μου, από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι του 2007 μέχρι τις 30 Ιανουαρίου του 2008 έχουμε μια φαινομενική ανάδρομη πορεία του Άρη, ο οποίος είναι βασικός παράγοντας στο θέμα της πολιτικής δράσης είτε κατά τόπους είτε στη διεθνή σκηνή. Συγγνώμη, υπάρχει ανάδρομος Άρης? Ναι, φαινομενικά. Γιατί είναι ανάδρομος Ερμής. Μα και η Αφροδίτη και, και όλοι οι πλανήτες γίνονται ανάδρομοι. Και τι θα γίνονται δηλαδή? Όταν είναι ανάδρομος είναι γιατί είναι από την απέναντι πλευρά. Ναι. Δεν είναι ποτέ κανείς ανάδρομος, αλλά όπως γυρίζουν όλοι γύρω από τον ήλιο, όταν εμείς κάνουμε έτσι την πορεία μας και απέναντι ο άλλος πηγαίνει από την... Ναι. Κανονικά από, την γεωκεντρική, από το γεωκεντρικό σημείο που το παρατηρούμε, φαίνεται, γι' αυτό λέμε φαινομενική ανάδρομη πορεία. Δεν είναι... Ναι, τι σας συμβεί στη φαινομενική ανάδρομη πορεία? Αυτό σας εξηγώ ότι από 15 Νοεμβρίου του 2007 μέχρι τέλος Ιανουαρίου του 2008 ο ανάδρομος Άρης δημιουργεί τριγμούς, ρογμές και επεισόδια στην πολιτική σκηνή. Μέχρι, 30, τόπους... μέχρι την 30 Νοεμβρίου, ένα μήνα έχουμε ακόμα. Μέχρι 30 Ιανουαρίου, κατά τόπους. Παρακαραμαλής ή παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και γεγονότα στη διεθνή σκηνή. Πώς δεν έχουμε? Εντάξει, πάντα όμως απλώς... έχουμε. Πάντα μέσα θα πέφτεται έτσι όπως το λέτε. Εκείνο... Πάντα είχαμε γεγονότα και έχουμε. Όχι, απαντός... Είναι σαν ένας σεισμολόγος που προβλέπει, λέει θα γίνει δύο σεισμοί, έξι νύχτες. Κύριε οικονομία, δίνω μία απάντηση στην αυτό που ναι, γιατί κατάλαβα. Συμβαίνουν όλα αυτά με τον Ζαχόπουλο και με τον ένα και με τον άλλον. Δηλαδή ο Ερμής, ο Απόστολος είναι ο Άρης έπαθε ζημιά, όχι ο Ζαχόπουλος. Δεν αν μου επιτρέπετε, με όλο το σεβασμό στον κύριο Λεφάκη, επειδή έχω διαβάσει σχετικά έτσι γύρω από το θέμα αυτό της αστρονομίας, αστρολογίας και λοιπά. Μην πάτε, αν την πάτε στο Λεφάκη για την αστρονομία, θα σας αγγίσει το λάστο. Μην το κολλάς τώρα, διότι καλός καλός, αλλά... Όχι, κάτι άλλο. Τέλος πάντων, να μην σας διακόψω, συνεχίστε. Όχι, πες την παρατήρησή σας. Θέλω να πω ένα γενικό αξίωμα, ότι η Εκκλησία δεν αποδέχεται ότι τα άστρα μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή των ανθρώπων και τα γεγονότα. Η θεωρία του χάους όμως το αποδέχεται. Εδώ έδειξε ο Καμπουράκης ένα θέμα όμως. Η Εκκλησία σχεδόν δεν αποδέχεται εσάς όμως. Κοιτάξτε, είναι δεδομένο. Θα πω κάτι πολύ
βαρύ τώρα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Έτσι δεν τη λέω εγώ, τη λένε οι Άγιοι μας. Ναι. Λέει είναι Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, τη λένε Άγιος. Κοσμάς ο Ετωλός βγάζει 2012. Ναι, μισό. Κοσμάς ο Ετωλός, 2012. Λοιπόν, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο Άγιος Μωυσής, ο Άγιος Κύριλλος και πολλοί άλλοι Άγιοι. Τι λένε αυτοί, ότι λυρικοί, δηλαδή ιερείς και αρχιερείς των τελευταίων χρόνων πριν τη Δευτέρα Παρουσία θα είναι η χειρότερη και η ασεβέστερη όλων, ακόμα και των πιο φοβερών. Α, το έχει πει ο Άγιος Κύριλλος αυτό. Δεν μου τα λες, δεν τα ξέρουμε. Άμα ήταν αυτό ένα επιχείρημα. Τώρα που με ρωτήσατε, σας το είπα. Τώρα με προκαλέσατε. Μπορείς να μου στείλεις το εδάφιο σε ένα φάξ, να το χρησιμοποιώ κάθε φορά που έχουμε δεσπότη εδώ πέρα του άλλου. Δεν έχω και εδώ μέσα, αν θέλει. Δεν είναι όμως επιχείρημα αυτό, γιατί αν ήταν έτσι, η Δευτέρα Παρουσία έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί πάντοτε ήταν η χειρότερη μερική από αυτού. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το έχω καταθέσει το βιβλίο. Το έχω στείλει στο Μακαριότατο, όλους τους Μητροπολίτες, τους Πατριάρχες, από τότε που βγήκε. Από το Πάσχα του 2006. Αφού σε αποκηρύξανε, μπορεί να στείλει τα βιβλία. Ένα λεπτό, από το 2006 μετά. Αφού σε αποκηρύξανε, το 12. Σαν αντίχριστο σε βλέπουν. 12. Δεν πειράζει. Ας βλέπουν όπως θέλουν. Είναι μεγάλη μου τιμή για μένα. Αντίχριστο να πω κάτι. Πόσο είναι ο αντίχριστο? Από το Πάσχα. 1841. Έχει το 18. Ακούστε κάτι σημαντικό, συγγνώμη. 1846 καμιά σχέση με αυτό το νούμερο. Δεν ξέρω αυτό. Λοιπόν, από το Πάσχα το 2006 το έχω στείλει στο Μακαριότατο, στους Πατριάρχες, όλους τους Ποτάδες. Έχω πολλές επιστολές στα χέρια μου και τις έχω και εδώ από αρχιερείς, όχι μόνο που με ευχαριστούν, αλλά και με συγχαίρουν για το βιβλίο. Προσέξτε. Ναι. Επίσης, το Μάρτιο του 2007 το κατέθεσα στην Ιερά Σύνοδο, στην Αρμόδια Επιτροπή, για να ασχοληθεί. Εγώ το ζήτησα να ασχοληθεί και να αποφανθεί. Το βιβλίο αυτό είναι ορθόδοξο. Έτσι, μπράβο. Ναι. Πολύ ωραία, γιατί ήμουν σίγουρος ότι είναι. Από το Μάρτιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2007, καμία απάντηση. Ναι. Προσέξτε. Πολύ σημαντικό. Από το Μάρτιο του 2007 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2007, δηλαδή με 10 μήνες, καμία απάντηση. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί έγινε καλό ο Γιώργος Μπορείς να μας πεις. Είναι σημαντικό. Αμέσως μετά θα σας πω. Προσέξτε. Μόλις δείχνει, ακούστε κάτι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Μόλις δείχνει ένα μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι, μία συνέντευξη δική μου, μία δήλωση δική μου, προγενέστερη, που έλεγα ότι οι περισσότεροι αρχιερείς σήμερα, οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι περισσότεροι αρχιερείς σήμερα, αν δεν είναι ανήθικοι και ανώμαλοι, δεν γίνονται αρχιερείς σήμερα. Ναι. Προσέξτε, αυτό έγινε 11 Δεκεμβρίου το βράδυ. Ναι. 11 Δεκεμβρίου το βράδυ του 2007 παρουσιάζει μεγάλο τηλεοπτικό πανελλαδικό κανάλι αυτή τη δήλωσή μου. Ναι. Την επόμενη μέρα το πρωί στις 10 η ώρα βγήκε απόφαση από την Ιερά Σύνοδο, το βιβλίο είναι κακόδοξο. Ναι, μισό λεπτό. Από το Μάρτιο που το έχω καταθέσει μέχρι το Δεκέμβριο δεν είχα μιλήσει. Ναι, μισό λεπτό. Μόλις βγήκε και δείξανε ότι είπα ότι οι περισσότεροι αρχιερείς. Θέλω να υποβάλω ένα ερώτημα σοβαρό. Λοιπόν, όταν λες ανώμαλη, την ανομαλία πώς την ορίζεις? Πώς την ορίζω? Όπως την ορίζει η Εκκλησία μας. Πώς την ορίζει? Ότι πηγαίνουν άντρες με άντρες. Ναι. Αυτό. Είναι ανομαλία αυτό το πράγμα. Ανομαλία. Σύμφωνα με την Εκκλησία μας, ναι. Θεωρείται. Ενώ άμα πηγαίνει ένα σκότσι με γυναίκα, είναι κανονικό. Είναι ανηθικότητα αυτό. Άλλο ανηθικότητα, άλλο ανομαλία. Λοιπόν, αυτό να σου θεωρείται... πω, άμα είσαι στα τέσσερα και είναι άλλοι από πάνω και σου τραβάει το μουστάκι και είναι ανομαλία. Εντάξει, μην πέφτουμε τώρα σε αυτό το επίπεδο. Γιατί είναι, συγγνώμη, εγώ το ξεφτύλισα. Μα η πολιτική μα ζωή γύρω από αυτά κινείται. Μπορούμε να το περιγράφουμε. Τι να σου πει ο άνθρωπο δηλαδή τώρα γι' αυτό? Να δω. Μήπως δεν το κάνει μόνο. Είναι σημάδι ότι έρχεται Δευτέρα Παρουσία. Έτσι. Ότι ο αντίστοιχος εμφανίστηκε. Μήπως μόνο γενική γραμμάτιση. Συμφωνήσει, έχω καταλάβει. Απόλυτα. Απόλυτα όχι, εν την ημέτρο. Δεν έχει καταλάβει τίποτα σε πλήρω χρόνο. Παριστάνει. Πάντως μία τελευταία κουβέντα από τον κύριο Λεφάκη. Τα άστρα δεν επηρεάζουν. Είναι μία σημειολογική παρατήρηση του συγχρονισμού της εκδήλωσης των γεγονότων. Ναι. Δηλαδή είναι ένα μέτρο που μετράει το χρόνο και το πότε συμβαίνουν κάποια πράγματα. Δεν επηρεάζει κανένα άστρο. Μας επηρεάζει να ολοκληρώσω. Είναι σημειολογικά. Είναι η εποχή που θα γίνουν διάφορα. Είναι ο τρόπος να καταλαβαίνουμε τα γεγονότα. Μετά το τέλος Ιανουαρίου θα εξαλειφθούν πολλά και θα ξεχαστούν όπως είχαν ξεχαστεί οι Ολυμπιακοί και τα Ζωνιανά και τα λοιπά. Σύμφωνα με τη θεωρία του χάους, όταν μία πεταλούδα πετάει εδώ έξω, κουνώντας τα πτερύγια της, επηρεάζει την ατμοσφαιρική πίεση κατά απειροελάχιστο ποσοστό. Ναι. Έχει αποδειχθεί όμως από τη δεκαετία του 60-70 από τον Αμερικανό φυσικό και μετεωρολόγο Λορέντς, ο οποίος εισήγαγε τη θεωρία του χάους, έτσι, κατά τον 20ο αιώνα, ότι αυτή η απειροελάχιστη μεταβολή της ατμοσφαιρικής πιέσεως από την πεταλούδα μπορεί να προκαλέσει τυφώνα ή πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα μακριά από το σημείο που κινείται η πεταλούδα. Επομένως, αν συγκρίνουμε τον χρόνο, για παράδειγμα,
ή την, τη γη, τον πλανήτη μας, ή κάποιο άλλο αστρικό σύστημα, ή το Δία, το πλανήτη, που είναι τεράστιος σε σχέση με το δικό μας πλανήτη, ναι, η μάζα του και ο όγκος του είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη από τη μάζα και τον όγκο της πεταλούδας. Ναι. Πόσο λοιπόν, το πόσο λοιπόν, επομένως, σύμφωνα με τη θεωρία του Χάους, σίγουρα τα άστρα επηρεάζουν. Οι κινήσεις των πλανητών επηρεάζουν τη ζωή μας, διότι δημιουργούν εκθετικές μεταβολές στη γραφική παράσταση της επιλύσεως της διαφορικής εξισώσεως. Άρα, σύμφωνα με τη θεωρία του Χάους, η αστρολογία έχει βάσεις επιστημονικές. Να μην τα ισοπεδώνουμε, έτσι. Ο σκοπός ο δικό μου, κύριε Οικονομέα, κύριε Καμπουράκη, δεν είναι ούτε να φοβήσω, ούτε να τρομοκρατήσω. Έτσι. Εγώ καταγράφω τα οποία έχουν ήδη πει οι Άγιοι μας και ο κύριό μας. Είναι να προειδοποιήσουμε. Το 2015 δεν θα υπάρχει. Αφού αυτό είναι προειδοποιητικό. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Αυτό που αγιο μίλω. Σούπα θα τα ακούσει αυτά η κυβέρνηση και δεν θα λύσει ούτε το ασφαλιστικό. Το κτηματολόγιο θα πάει πίσω. Συντάξει θα πάει. Δεν τον νοιάζει τον Άγιο Νίλο, τι θα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Δεν θα φάμε όλα τότε. Γιατί θα κάνουμε. Επιγραμματικά, γιατί έτσι μένουμε στον αέρα. Επιτρέψτε, μόνο δύο-τρία πράγματα επιγραμματικά μόνο. Παρακαλώ. Ο ίδιος ο κύριος μας λέγει ότι όταν το Ισραήλ θα ξαναφτιάξει κράτος. Το 1948. Το 1948 δηλαδή, που το οποίο ήταν και αυτό προφητευμένο και θα πάρει και τα ρεσόλυμα. Γιατί το 1948 δεν είχε πάρει το ρεσόλυμα, το πήρε με το πόλεμο των 6 ημερών το 1967. Δεν θα περάσει η γενεά εκείνη που θα δει αυτά τα πράγματα μέχρι που θα γίνει Δευτέρα παρουσία. Αφού η Ιερά Σύνοδος είπε ότι δεν ξέρει τι θέλει. Δεν ενδιαφέρει τι λέει η Ιερά Σύνοδος. Η Ιερά Σύνοδος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι. Η Ιερά Σύνοδος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Είναι ανάπαλοι και διεφθαρμένοι. Καλή χρονιά. Λοιπόν, καλή χρονιά. Εγώ θα σας κάνω ένα δώρο. Ευχαριστούμε πολύ. Πυθαγόρας. Το πάμε, του πάμε. Πυθαγόρας. Πυθαγόρας.